earthnews.gr. Αληθινές ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Κύριε Μπάκα, γεια σας. Καλησπέρα σας. Τον τελευταίο καιρό διαβάζουμε συνεχώς πόσο υψηλές είναι οι κρατήσεις για καταλήμματα σε δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς εν ώψη Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Όμως τελικά βλέπουμε, και μπορεί κανείς να το διαβάσει και στην έρευνά σας εδώ στο earthnews.gr φυσικά, ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και για αγορά ακινήτων αυτή την περίοδο σε προορισμούς όπως τα Καλάβρητα, η Αράχοβα, έχουν τη μυτική τους. Τι συμβαίνει τα τελευταία 4 χρόνια και υπάρχει σαφώς μια αυξητική τάση όπως μας λέτε στις εξοχικές κατοικίες. Κύριε Χόκουνα, γενικότερα θα σας πω το εξής. Ελάχιστοι πολίτες μας γνωρίζουν ότι στη χώρα μας υπάρχουν 1000 βουνοκορφές. Οι πιο πολλές βουνοκορφές που οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης. Σε αυτές τις βουνοκορφές υπάρχουν περίπου σε 30 περιοχές. Αυτή είναι η δημοφιλή χειμερινή προορισμή, οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν τη μυτική τους. Σκεφτείτε ότι εν έτη 2005-2018 το να έχει κάποιος ένα εξοχικό, ένα σαλέ, σε οποιοδήποτε δημοφιλή προορισμό, όπως ήταν η Αράχοβα, όλοι θυμόμαστε την Αράχοβα που τη συζητάγαμε και λέγαμε ότι ήταν η Μύκονος του χειμώνα, οι τιμές των ακινήτων διαμορφώνονται από 3.000 ευρώ έως και 4.500 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στην Ισοκαρπενήσινα οι τιμές να ξεκινούν τώρα, το 2005-2008 στις 2.200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Ενώ στον Άγιο Θανάσιο από τις 3.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μέσω μνημονίων είδαμε αυτές οι τιμές όλες και η αγοραστική δύναμη να μειώνεται ακόμα και 40-45%. Σκεφτείτε ότι το 2008 αγγίξαμε πλέον για ένα κίνητο κατασκευής του 2005 80-120 τετραγωνικά μέτρα στην Αράχοβα να πωλείται από 750 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο σε 1.300 ευρώ. Άρα βλέπουμε ότι οι τιμές πραγματικά μέσω μνημονίων μειώθηκαν πάρα πολύ. Τώρα από το 2018 στο 2021 βλέπουμε ότι η κτηματαγορά γενικότερα αλλάζει σελίδα. Βλέπουμε γενικότερα ότι η κτηματαγορά έχει αυξητικές τάσεις. Όσον αφορά τουλάχιστον τα αστικά ακίνητα. Πλέον βλέπουμε ότι αυτή η αυξητική τάση καταγράφεται πλέον χρόνο με τον χρόνο και στις χειμερινές εξοχικές κατοικίες, στους δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς. Ένας βασικός λόγος που είπα αυτής της αυξήσης είναι ο εξής. Σχεδόν το 2020, εν μέσω lockdown, πάρα πολλοί κόσμοι σκέφτηκε ότι ήταν πολύ καλό για αυτούς να έχουν κάποια εξοχική κατοικία. Σχεδόν το Σεπτέμβριο του 2020, περίπου 300 ακίνητα μόνο στην Αράχοβα μισθώθηκαν για μακροχρόνια μίσθωση, δηλαδή με τη σεζόν, δηλαδή πάνω από 3 ή 6 μήνες. Άρα αντιλαμβανόμαστε όμως ότι υπήρχε μια μεγάλη τάση του κόσμου να θέλει πραγματικά να μπει στη διαδικασία να μισθώσει ένα κίνητο τη σεζόν για να μπορεί να πηγαίνει Σαββατοκύριακο. Παράλληλα, τους καλοκαιρινούς μήνες είδαμε τον κόσμο να μπαίνει στη λογική πλέον να σκέφτεται ότι αν διαθέτω 80, 100, 120.000 ευρώ, για ποιο λόγο να μπω σε διαδικασία να επενδύσω τα χρήματά μου αυτά σε μια παραθεριστική κατοικία σε οποιαδήποτε περιοχή της ποιοτικής χώρας, στην Πελοπόννησο, σε μια ακτίνα 1,5-2 ώρες από την Αθήνα, έτσι ώστε και να επισκέφτομαι τη συγκεκριμένη εξοχική κατοικία του Σαββατοκύριακα, αλλά παράλληλα να μπορώ να κάνω τις διακοπές μου και όλο τον υπόλοιπο χρόνο που εγώ δεν θα βρίσκω στο συγκεκριμένο ακίνητο, να μπορώ να το εκμεταλλεύομαι και να έχω ένα εισόδημα μέσω να έχω ένα μισθό σου. Οπότε ο κορονοϊός μας λέει ότι συνέβαλε και στις μισθώσεις και σε αγοραπολισίες τελικά. Βλέπουμε ότι ο κορονοϊός έχει συμβάλει πραγματικά και στις αγοραπολισίες των ακινήτων και στις παραθεριστικές κατοικίες. Τόσο στις παραθαλάσσιους προορισμούς της χώρας μας, αλλά και στους χειμερινούς προορισμούς. Ήδη σκεφτείτε και πέρυσι, το 2020, καταγράφηκαν αγοραπολισίες ακινήτων όσον αφορά τους χειμερινούς προορισμούς της χώρας μας. Έτσι, το 2021, έρχεται από μια χρονιά, το 2020, με πολύ μεγάλη ζήτηση. Παράλληλα, βλέπουμε ότι υπάρχει έντονη κινητικότητα στον τόπο των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων λόγω της πανδημίας πάλι. Και το 2021, βλέπετε τα υψηλά ποσοστά προκρατήσεων που είχαμε και στις 28 Οκτωβρίου το τετραήμερο, αλλά και όλη τη διάρκεια των Σαββατοκύριακων του Νοεμβρίου, αλλά και τις ημέρες των Ιωτών. Οπότε ο κόσμος μπαίνει στη διαδικασία και σκέφτεται το εξής. Για ποιο λόγο εγώ αυτή τη στιγμή, αν δεν θέτω 100-150.000 ευρώ, να μην βρω ένα κίνητο 80-100 τετραγωνικά μέτρα, 150, τα οποία θα μπορέσουν να δαπανίσουν ένα κεφάλαιο μάξιμου 150.000 ευρώ. Γι' αυτό βλέπουμε πλέον οι τιμές να αλλάζουν. Γι' αυτό ξέρετε κάτι, είναι και κάτι πάρα πολύ ενθαρρυντικό την ελληνική οικονομία. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βλέπουμε στην Αράχοβα τη φετινή χρονιά σε σχέση με το 2020 οι τιμές να αγγίζουν τα 1.300 ευρώ ως 2.300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Βλέπουμε στο Μέτσοβο, εκεί που το 2018 οι τιμές ήταν έως 1.600 ευρώ, πλέον να αγγίζουν τα 1.800 ευρώ. Στα Καλάβρητα ήταν από 800-1.300 ευρώ, ζητούμε την τιμή που το 2018. Το 2021 ξεκινάμε να είμαστε 1.800 ευρώ. Συγγνώμη, από 1.600 ευρώ ξεκινάμε.
σου χαρπενήσει από 750 ευρώ σε 1.400 ευρώ, πριν είμαστε 1.250 ευρώ έως 1.800 ευρώ. Γενικότερα βλέπουμε ότι οι τάσεις είναι αυξητικές όσον αφορά την κλίμακα αγορά. Είτε λέγεται χειμερινή προορισμή, είτε λέγονται αστικά ακίνητα. Και εμείς θεωρούμε ότι αυτές οι αυξήσεις θα τις δούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα και το έτος 2020. Και μάλιστα από αυτές τις περιοχές που αναφέρατε, μπορούμε να ξεχωρίσουμε, είπατε πριν από λίγο κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι εστιάζουν κάποιοι ίσως στις περιοχές που είναι πιο κοντά με το αυτοκίνητο, σωστά? Έχετε απόλυτο δίκιο. Βλέπουμε γενικότερα οι περιοχές που είναι σε μία Αθήνα, μία μισή με δύο ώρες από την Αθήνα, να επικεντρώνουν το μεγαλύτερο πολιτικό ενδιαφέρον. Είμαι αφήσουμε να τρίκα ακολουθεί μια περιοχή η οποία την ανακαλύψαμε μόνοι μας περίπου στις αρχές των μνημονίων, δηλαδή πριν τα μνημόνια αυτή η περιοχή εμφανίστηκε. Το καλό οδικό δίκτυο των Αθηνών προς την νομό πολιτείας, πραγματικά τη συγκεκριμένη περιοχή να την έχει αναβαθμίσει πάρα πολύ. Βλέπουμε και υψηλές ποσοστά προκρατήσεων και τη μείωση των εορτών και γενικότερα του χειμερινού μήνε, αλλά παράλληλα βλέπουμε στις τρίκα ακολουθίε να υπάρχει περιτικό ενδιαφέρον. Σκεφτείτε ότι το 2018 οι ζητούμενε τιμέ πόλη ήταν έω 1.150 ευρώ. Και είναι το 2021 ξεκινάμε από 1.500 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Άρα βλέπουμε ότι γενικότερα οι περιοχέ που είναι πλησίων του νομοτική και το καλό οδικό δίκτυο αποτελούν πολύ σημαντικού και βασικού παράγοντε. Τώρα, σε ό,τι αφορά το προφίλ αυτών που επιλέγουν να αγοράσουν κατοικίες στα μέρη αυτά, έχουμε εικόνα? Είναι κάποιοι άνθρωποι με συγκεκριμένες δραστηριότητες, από ό,τι διαβάζω, έτσι? Έχετε απόλυτο δίκιο. Κατά κύριο λόγο, αυτοί που επιλέγουν την αγορά χειμερινών εξωτερικών κατοικιών, ιδιαίτερα τα τελευταία 3-4 χρόνια, ενώ παλαιότερα ήταν ο στόχος του lifestyle στη χώρα μας, ότι έχω και το εξοχικό μου στην Αράχοβα, μένω στα Βόρεια Προάστια, έχω ένα εξοχικό στην Μύκονο. Το δεδομένο χρονική στιγμή βλέπουμε το πρόβλημα που είναι στη δικασία να αγοράζει ακίνητα είναι αυτοί οι οποίοι έχουν μια τρέλα, έχουν ένα χόμπι με τα χειμερινά σπορ. Είναι δύο, πολλές φορές ξέρετε αυτά τα ακίνητα αγοράζονται από δύο οικογένειες. Δηλαδή διαθέτουν από 50-60 χιλιάδες ευρώ κάθε οικογένεια και με ένα συνολικό κεφάλαιο 120-140 χιλιάδες ευρώ. Μπαίνουν στη λογική το να αγοράσουν από κοινού συγκεκριμένο ακίνητο. Το μοιράζονται. Διότι η οικογένεια, ακριβώς η οικογένεια επισκέφτεται το συγκεκριμένο ακίνητο να κάνει διακοπές, μία εβδομάδα ο ένας, μία εβδομάδα ο άλλος. Και αυτή τη στιγμή έχουν ουσιαστικά ένα εξωτικό ακίνητο σε έναν πολύ δημοφιλή χειμερινό προορισμό, χωρίς να έχουν πληρώσει ολόκληρο το κεφάλαιο ήδη. Και παράλληλα, πολλοί από αυτούς μπαίνουν και στη λογική το να εκμεταλλευτούν το συγκεκριμένο ακίνητο τα χρονικά διαστήματα που ήδη επισκέπτονται. Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω για σήμερα είναι το εξής. Παρατηρώ και από αυτή την έρευνα και από άλλες τις πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες που κατά καιρούς μοιραζόσαστε μαζί μας εδώ στο earthnews.gr, ότι ισχύει, δηλαδή θέλω να ρωτήσω αν ισχύει και για εδώ, για αυτή την περίπτωση αυτών που φλερτάρουν με το να αγοράσουν κάποιο ακίνητο σε αυτές τις περιοχές. Μπαίνουν κάποιοι στη διαδικασία να το κάνουν σκεπτόμενοι μετά να τις εκμεταλλευτούν για βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω πλατφορμών? Δηλαδή είναι κάποιοι που το κάνουν γι' αυτό επί τούτου? Να σου πω το εξής. Υπάρχει έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον τον εξής λόγο. Όταν δούμε μία μείωση της ζητούμενης τιμής σε σχέση με το 2006-2007, ακόμα και 45-50%, αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται ένα επενδυτικό ενδιαφέρον. Παράλληλα, ο ίδιος ο επενδυτής μπαίνει στη διαδικασία και λέει το εξής. Για ποιο λόγο να μην αγοράσω ένα κίνητο, όταν γνωρίζω ότι υπάρχει μια απομείωση της τιμής ακόμα και 40% σχέση στο παρελθόν, και παράλληλα τους υπόλοιπους μήνες, το χρονικό διάστημα που εγώ δεν επισκέπτομαι το συγκεκριμένο ακίνητο, για ποιο λόγο εφόσον καταγράφεται κάθε χρόνο αύξηση των κρατήσεων, αύξηση τη ζήτηση βραχυχρόνιας μισθώσης, να μην το εγγράψω μια πλατφόρμα βραχυχρόνιας μισθώσης ή αλλιώς να το παραχωρήσω σε μια εταιρεία διαχείρισης βραχυχρόνιων μισθώσεων και να έχουν επιπλέον εισόδημα. Ένα εισόδημα που πολλές φορές μπορώ να πληρώσω εύκολα τον ένφια του συγκεκριμένου ακίνητου, μπορώ να πληρώσω εύκολα οποιαδήποτε ανακαίνιση θέλω να κάνω στο συγκεκριμένο ακίνητο και γενικότερα τα λοιπά έξοδα μέσα διατηρήσει ακίνητη περιουσία. Άρα, όντως υπάρχει αυτή η λογική. Όντως υπάρχει η λογική και του επενδυτικού, τη επενδυτική λογική, με επενδυτικό στόχο τη αγορά κατοικία, αλλά ταυτόχρονα και τη εκμετάλλευση του ακινήτου μέσω των βραχυχρόνιων μισθώσεων. Και ξέρετε κάτι, εγώ θεωρώ ότι το άμεσο χρονικό διάστημα, επειδή αυτή τη στιγμή η πολιτεία, ξέρετε, είναι σχέδιο πλέον τη πολιτεία το να υπάρξει ο τουρισμό στην Ελλάδα 12 μήνες το χρόνο και όχι 3 μήνες μόνο το χειμώνα, 6-7 μήνες το καλοκαίρι. Γενικότερα βλέπουμε ότι υπάρχει μια στόχευση τη ελληνική κυβέρνηση στο να υπάρχει ένα τουρισμό διάρκεια 12 μηνών. Άρα, γνωρίζουν πολύ καλά όλοι μας ότι στο άμεσο μέλλον αυτοί οι προορισμοί, οι χειμερινοί δημοφιλεί προορισμοί της χώρας μας, θα αποτελέσουν φιλέτα. Θα αποτελέσουν έντονα, θα αποτελέσουν μαγνήτη έντονου επενδυτικού ενδιαφέροντος. Γιατί οι τιμές είναι πραγματικά οικονομικές σε σχέση
με τις χώρες της Δύσης. Μην συγκρουθούμε αυτή τη στιγμή με τη Βουλγαρία ή με τη Ρουμανία, γιατί η χώρα μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι στοχεύει σε ένα άλλο κοινό. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Για ακόμα μια φορά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που μας αναλύσατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κατατοπίσατε και σε αυτό το κομμάτι και θα είμαστε πάλι κοντά σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Earthnews.gr. Αληθινές ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο.